πανηγυάλιο έγκυρη. Γιατί τόση ώρα στα νούμερα που αναγράφονταν οι παίχτες πιθανόν να ήταν άλλοι και εμείς δεν τους ξέρουμε καλά. Ρεκλήτης. Αλλάζει για τον Σταυλά. Σταυλάς με αρκετές προθήσεις. Θα κάνει ένα σέντρα. Σουτ κοντράρι, μπάλα και στα δίχτυα. 0-1. Ο Σταυλάς με μια οβίδα κυριολεκτικά ευνηδιάζει τους πάντες. Η μπάλα πρέπει να... Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανηγιάλιου. Σταυλάς με χώρο πάλι μπροστά του. Θα δώσει αυτή τη φορά δίπλα για τον Δελαπόρτα. Εκείνος με τη μία θα γυρίσει, θα πιάσει το σουτ. Δεν ανησυχεί. Οι ίδιοι 11 που ξεκίνησαν, οι ίδιοι συνεχίζουν και από τους δύο προπονητές. Ο Πανηγιάλιος τώρα που βγαίνει επικίνδυνα στην επίθεση. Το σουτ από τον Γεωργίου με το μία για τον Στεφανίδη. Εκείνος για τον Κορέτα πατάει για τον Δελαπόρτα. Το σουτ 0-2. 0-2 από τον Γιώργο Δελαπόρτα. Στο 65ο λεπτό και κάπου εδώ νομίζω ότι η Άλισος καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Διαμαρτύρονται για διπλή κόντρα υπέρ του Πανηγιάλιου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όταν η μπάλα ξαναβρέκε πάνω στο Δελαπόρτα έχει ήδη περάσει τη γραμμή του out. Ενώ τώρα ετοιμάζεται να περάσει το 85ο λεπτά από πλευρά η άλλη σου Χειμονέτος. Ο Κώστας Χειμονέτος. Λογικά μετά την εκτέλεση του κόρνερ, το εκτελείται του Δελαπόρτα. Στεφανίδης πήρε την κεφαλή.